και εγώ από την πλευρά μου στον Άγιο Νικόλαο. Σας μεταφέρω και τους χαιρετισμούς του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Κοκκίνη. Την Χάιν έχω και την ιδιότητα του Προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Αγίου Νικολάου, ο οποίος είναι... είμαι ουσιαστικά είναι ο ένας και μοναδικός αθλητικός όμιλος της πόλεως. Τον έχει αγκαλιάσει τόσα χρόνια. Αποτελούμε τη συνέχεια του αρχικού αθλητικού ναυτικού τμήματος του ΑΟΑΝ που ήταν εδώ πέρα. Τόσα χρόνια το κολυμπητήριο εξυπηρέτησε άριστα τον Άγιο Νικόλαο. Πλέον δεν πληρεί, να το πω έτσι, οι ανάγκες είναι άλλες. Ο Δήμος καταβάλει τεράστιες προσπάθειες. Έχουμε κάνει όλα τα απαραίτητα για να το διατηρούμε σε καλή κατάσταση και φέτος προχωρήσαμε σε μια μεγάλη δαπάνη να φτιάξουμε τα φύτρα και όλα αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, παραμένει ένα κολυμπητήριο το οποίο είναι μικρό. Το 1989 από τον Αχιλέα Καραμαλή, φανταστείτε, τότε έγινε. Σίγουρα αυτή τη στιγμή ο Άγιος Νικόλαος θεωρώ λόγω και της ιδιότητας ότι είναι μια τουριστική πόλη, μπορεί και κατά τη διάρκεια του χειμώνα και το καλοκαίρι να αναπτύξει και τον αθλητικό τουρισμό, ειδικά τον αυταθλητικό με διοργάνωση αγώνων πόλο. Είναι μια, να το πω, πόλη η οποία είναι πολύ καλή για οικογένειες σαν τουρισμό και σε συνδυασμό και με τη διοργάνωση αγώνων που μπορεί να γίνουν είτε κολυμπητική είτε πόλο, θα έχουμε μια συνεχή, να το πω, παρουσία τουριστών. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Δήμαρχο, ότι είναι επιτακτική ανάγκη του και το ξέρει και σαν σύλλογος. Εμείς το ζούμε καθημερινά, και να μεγαλώσουμε. Και σαν πρώην κολυμπητή. Αρχίσαμε ως Άγιος Νικόλαος, το ξέρετε πολύ καλά, από τη Λίμνη. Η παράδοση δημιουργήθηκε στη Λίμνη και συνεχίστηκε κατόπιν στο κολυμπητήριο. Γι' αυτό το λόγο θα θέλαμε ένα, η πισίνα είναι, δεν νομίζω ότι έχουμε. Τελευταία, ο Άγιος Νικόλαος έχει πολλά χρόνια να λάβει χρήματα, να το πούμε έτσι, από το κράτος. Θα μπορούσε να βοηθήσουν να μεγαλώσουμε την πισίνα, θα μας εξυπηρετήσει και για στο άμεσο, νομίζω για πολλά χρόνια, αν γίνει ένα τέτοιο εγχείρημα και αν πραγματοποιηθεί δηλαδή αυτό το έργο. Από εκεί μετά το άλλο το οποίο σας είπε και θα το υποστηρίξουμε όλες μας τις δυνάμεις, όλος ο Άγιος Νικόλαος, γιατί έχει αγκαλιάσει τον αυταθλητισμό εδώ στην πόλη. Και το άλλο το οποίο σας είπε πολύ σωστά ο κ. Δήμαρχος για το ΤΑΦ 10, θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί. Το χρειάζεται η πόλη και από εκεί και μετά βλέπετε ότι ο Δήμος είναι κοντά. Συντηρούμε τόσα γήπεδα ως Δήμος, θέλουμε να συνεχίσουμε να είναι άριστα για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τα παιδιά μας βασικά στον αθλητισμό όσο μπορούμε περισσότερο. Είναι το άπαγε το μέγα θεωρώ για την εποχή την οποία βιώνουμε. Από εκεί και μετά θέλουμε την συνδρομή σας όσο μπορείτε και θα έρθετε ξανά και στο Άγιο Νικόλαο να τα δείτε. Περισσότερο να έχετε το χρόνο να τα δείτε από κοντά και όλα αυτά τα οποία σας λέμε. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω.